Μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα που πυροδότησαν τις αιματηρές συμπλοκές μεταξύ Ελλήνων και Πακιστανών στο Τιμπάκι έδωσε στην Κρήτη TV ο πρόεδρος Ελλάδας των Πακιστανών που μετέβη στη Μεσαρά για να συνομιλήσει με τους συμπατριώτες του. Σύμφωνα με τον Τζαβέντ Ασλάμ, ουδέποτε υπήρξε κάποια παρενόχληση γυναίκας μέσα στο συσκευαστήριο του Τιμπακίου από Πακιστανούς. Αυτό δεν έγινε ποτέ μέσα σε εργοστάσιο. Τι έγινε? Δουλεύανε μαζί και αυτή την κοπέλα ήρθε, τους είπε, κάντε αυτό το πράγμα. Ο εργάτης, ο Ικράμ λέγεται αυτός ο εργάτης, λέει θα κάνω ό,τι μου είπε ο εργοδότης. Αυτή πάρα όταν είπε, λέει είστε ένας ξένος και που δεν έχεις καμία αξία, μου λες, δηλαδή δεν μου ακούς. Λέει σας ακούω, αλλά θα μου πει ο εργοδότης, αυτό είναι πιο, γιατί εκεί δουλεύω. Τρίτη φορά όταν κοπέλα λέει δεν δουλεύω εδώ, αυτή ξένοι που ήρθαν εδώ και δεν μου ακούει κανένας και δηλαδή κλαίγοντας ήθελε να πάει πίσω. Εκεί έβγαλε μαχαίρι και ήθελε να σκοτώσει και λέει θα σκοτώσω σήμερα σε όλους. Έβγαλε μαχαίρι και έδωσε ένα στο Τζουνέντ Ασλάμ που χαροπαλεύονταν εδώ σε νοσοκομείο. Δεύτερη μέρα πάει με 60 άλλα άτομα για να κάνει μέσα σε εργοστάσιο. Δηλαδή κάποιος δεν έχει άμυνα. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα άμυνα. Όλοι έχουν. Χθες και ενώ στο Τιμπάκι η αστυνομία πραγματοποιούσε γιγάντια επιχείρηση με 102 προσαγωγές Πακιστανών, εκ των οποίων οι 52 έγιναν μεταγωγές στην Αθήνα, ο κύριος Ασλάμ υπέστη εγκεφαλικό με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Παγνί για νοσηλεία. Είμαι αυτή τη στιγμή Ηράκλειο Κρήτης νοσοκομείο. Αλλά είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Και σε 1-2 μέρες θα έχω μια άλλη εξετάση. Και θα βγω από νοσοκομείο και θα κάνουμε όλοι μαζί αυτά τα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε. Για να μην υπάρχει φασισμό, να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη, αυτό το πογκρόμ και αυτά τέτοια. Τι σας λένε οι ομοεθνείς σας που βρίσκονται στην περιοχή, φοβούνται? Πάρα πολύ. Τρομοκρατισμένοι. Τι να φοβούνται? Ήδη για την κατάσταση που επικρατεί στο Τιμπάκι έχουν κινητοποιηθεί ΜΚΟ και ανθρωπιστικές οργανώσεις, ενώ στήριξη παρέχει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Θέλει να στήριξει Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Έρχονται άλλοι βήματα από Human Rights, η δικαίωμα του άνθρωπου από Αθήνα. Δικηγόροι, Ελλάδα είναι μια χώρα που έδωσε φως σε όλο τον κόσμο. Εγώ όταν τελείωσα πολιτικές επιστήμες, διάβασα τον κόσμο και αυτή τη ρώτηση μου έφερε εδώ. Τώρα, αν για παράδειγμα κάποιος έκανε κάτι, υπάρχει νόμο, υπάρχουν υπηρεσίες, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει...